Λοιπόν, εδώ να καλημερίσουμε είμαστε. Και τη Χριστίνα Νικολαίδου. Καλημέρα. Έρχονται ειδικοί. Ναι, βέβαια. Προς ενίσχυση που λένε. Γιατί θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Εδώ είναι μαζί μας δηλαδή, να τον καλημερίσουμε. Δεν ακούει ο κύριος Βρούτσις. Δεν μας ακούει ακόμα. Τώρα ακούω. Τώρα ακούτε. Εντάξει, ωραία. Να καλημερίσουμε, λέμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και είστε από τους υπουργούς που έχετε ένα σωρό θέματα που λένε μπροστά σας ανοιχτά. Από αυτά που έληξαν με καλό τρόπο, ας πούμε, όπως η ιστορία των παιδικών σταθμών, μέχρι τα πολύ δύσκολα, θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Ευτυχώς που έληξανε και έστω και μια-δύο μέρες νωρίτερα αυτό. Ναι, είναι κέρδος σε σχέση με πέρσι. Βέβαια. Είναι κέρδος σε σχέση με πέρσι. Έκλεισε αυτό το θέμα. Έτσι μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα που να αφορά σε παιδιά που θα μείνουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Βρέθηκαν τα χρήματα. Κοιτάξτε, η εκτίμηση όλων πλέον είναι ότι ξεκινάμε τη νέα πολιτική χρονιά με τους καλύτερους ιονούς. Οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης των συναρμοδίων υπουργείων το επιβεβαιώνουν. Πραγματικά δουλέψαμε αθόρυβα για ένα διάστημα, συντονιστήκαμε μεταξύ μας και διασφαλίσαμε όλους εκείνους τους αναγκαίους πόρους, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική ανακοίνωση, η οποία αντανακλά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο είχε ανάγκη ειδικά σήμερα κατά από την κρίση να λύσουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα αφορά αυτό που είπατε, τους παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά διασφαλίσαμε αυτό το μέγεθος των πόρων μέσα από όλα, το επαναλαμβάνω, τα συναρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε για πρώτη φορά 71.343 αιτήσεις οι οποίες είχαν εγκριθεί να καλυφθούν πλήρως. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο θετικό. Ωστόσο, και το δεύτερο, κύριε Βρούτσι, αν μου επιτρέπετε, πρέπει με έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι του χρόνου, για παράδειγμα, δεν θα βρεθούμε πάλι την τελευταία στιγμή, λίγο πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, να αναζητούμε πόρους προκειμένου όλα τα παιδιά να μπουν επειδή το φθηνόητο δηλαδή. Και επειδή και το βασικό κομμάτι των πόρων του χρόνου δεν υπάρχει. Ακριβώς. Γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς δεν τάζουμε ως κυβέρνηση πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή δεν έχουμε μπροστά μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το σεντούκι των ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ είναι πεπερασμένο. Δεν είναι χρήματα τα οποία όποτε θέλουμε ανασύρουμε και λέμε ας καλύψουμε αυτή την κοινωνική ανάγκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο έγινε ειδικά φέτος ήταν καταρχήν να δώσουμε τα χρήματα τα οποία είχαν προγραμματιστεί. Και σε δεύτερο χρόνο, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο τέλος του ΕΣΠΑ, μέσα από το συντονισμό των Υπουργείων βρήκαμε πλέον εκείνα τα επιχειρησιακά προγράμματα από τα οποία μπορούσαμε να αντλήσουμε πόρους για να καλύψουμε με προτεραιότητα αυτή την κοινωνική ανάγκη και έτσι το κάναμε. Να δεσμευτώ σήμερα ότι του χρόνου θα καλύψουμε πάλι όλες τις αιτήσεις είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευαισθησία και του χρόνου θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στη συγκεκριμένη κοινωνική δράση. Μάλιστα. Και το άλλο το οποίο επίσης θεωρώ σημαντικό, γιατί το θεωρώ και αυτό μείζον ζήτημα, είναι οι 50 έως 60.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας, οι οποίες αφορούν ανέργους που προέρχονται από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης, το είχαμε εξαγγείλει, αλλά ήταν και αυτό ένα εγχείρημα δύσκολο γιατί γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Να σας... Και χρειάστηκε μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την κάναμε, ολοκληρώθηκε και τώρα είμαστε στη φάση υλοποίησης. Να σας πω όμως και ορισμένες αιτιάσεις που ακούγονται γύρω από αυτό. Ότι κανείς δεν υποτιμά ούτε έστω και το χαμηλότερο μισθό που λένε, τις χαμηλότερες αποδοχές, ούτε μια θέση εργασίας, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όμως υπάρχει ένας κόσμος που λέει, κύριε Υπουργέ, ότι δίνουμε χρήματα, η πολιτεία ξοδεύει χρήματα χωρίς να τα επενδύει στην πραγματικότητα. Δηλαδή θα δοθούν ποσά για να έχουν δουλειά κάποιοι άνθρωποι για 5 μήνες και με χαμηλό εισόδημα, χωρίς να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που θα δημιουργούσε μονιμότερες θέσεις εργασίας στη βάση μιας αναπτυξιακής αντίληψης. Βουλώνουμε μια τρύπα τώρα για 5 μήνες. Θα βρεθούν στην ίδια θέση σε 5 μήνες. Κύριε Βρούτση. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, αντίθετα συμφωνώ μαζί σας. Προσέξτε όμως, επειδή χάνουμε πολλές φορές τον προσανατολισμό μας, η συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας μέσα από το ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή μέσα από το ταμείο, το οποίο έχουμε χρήματα για να δώσουμε δυνατότητες στην αγορά εργασίας, να δώσουμε ευκαιρίες σε ανέργους να μπουν στην αγορά εργασίας,
Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Να κινητροδοτήσουμε πολιτικές και προγράμματα που θα ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ο κεντρικός προσανατολισμός. Αυτό το έχουμε κάνει. Μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, τις 45.000 θέσεις απασχόλησης για τον ιδιωτικό τομέα που ανοίξαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πάει πολύ καλά και το οποίο έρχεται να κουμπώσει στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που περιγράψατε πριν. Οι 50 έως 60.000 θέσεις για τις οποίες μίλησα λίγο πριν είναι λόγω των εκτάκτων αναγκών της χώρας. Λόγω του αυξημένου αριθμού των ανέργων, κανείς δεν είπε ότι λύνει το πρόβλημα της ανεργίας και κανείς δεν είπε ότι με αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο ιδιωτικό περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση. Έρχεται όμως ως μια ίστατη ευκαιρία απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας να δώσει αυτή την ανακούφιση, την προσωρινή τουλάχιστον, σε 50 έως 60.000 ανθρώπους ανέργους, αυτό που περιέγραψα. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε, έστω και για τέτοιου τύπου εργασία, φαινόμενα αναξιοκρατίας, πελατειακών σχέσεων. Ναι, δηλαδή πώς γίνεται, η επιλογή. Ανθρώπων είναι πολλοί κόσμος, είναι 50.000 άνθρωποι, δεν είναι ένας-δυο. Ναι, κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτή η κοινοφελής εργασία, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα. Είναι 100% εγγυημένη η διαφάνεια του προγράμματος, διότι γίνεται κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το ΑΣΕΠ, έχει παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και θα την παρακολουθεί μέχρι τέλους. Άλλωστε, η διαδικασία θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν μπορεί να παρέμβει ανθρώπινο χέρι, θα γίνει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που κάνει ο ΑΕΔ, την έχει έτοιμη. Θα γίνουν τρεις ανακηρύξεις, τρεις προκηρύξεις, οι οποίες θα γίνουν από 15 Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου, γιατί οι 50.000 έως 60.000, λέω 50 έως 60, γιατί η εκτίμησή μας είναι ότι θα προσεγγίσουμε το 60.000, δεν θα γίνει την ίδια μέρα όλοι. Όλοι, ναι. Πάντως, μιας και μιλάμε σας ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, για επαναλάβετε την τελευταία φράση, γιατί δεν ακούστηκε. Λέτε, δεν θα γίνει την ίδια μέρα. Δεν θα γίνουν την ίδια μέρα, δηλαδή την ίδια ημερομηνία και οι 60.000 παραδείγματος χάρη θέσεις απασχόλησης. Αυτές θα σπάσουν σε τρεις προκηρύξεις, οι οποίες θα τις κάνει ο ΑΕΔ και γίνονται με απόλυτα διαφανή τρόπο κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Γίνονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικές και όπως καταλαβαίνετε, ανθρώπινο χέρι ή νους δεν μπορεί να προσχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία. Κύριε Βρούτση, μπορούμε να υπενθυμίσουμε τους φορείς τους οποίους θα εργαστούν καθώς και το μισθό τους. Βεβαίως. Οι φορείς οι οποίοι θα ακουμπήσει το πρόγραμμα είναι με πρώτη προτεραιότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι τα ΚΕΠ, είναι τα δικαστήρια και γενικότερα και άλλοι φορείς του δημοσίου που πιθανόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προσδιορίσει, αλλά δεν είναι εξαντλητικό. Είναι θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και μπορούμε να κατευθύνουμε προς εκεί τους ανέργους. Η πλειοψηφία όμως θα απασχοληθεί στους Δήμους. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι των μισθών, ναι. Το πεντάμινο είναι 3.740 ευρώ για τους εργαζόμενους που είναι πάνω από 25 ετών. Και 3.260 ευρώ, μεικτά πάντα αυτά, μεικτά, για νέους οι οποίοι είναι κάτω από 25 ετών. Στις δύο περιπτώσεις όμως, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι είναι με πλήρη ασφάλιση. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό βέβαια. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Να κάνουμε και μια ερώτηση στον Υπουργό, καθώς τρέχουν τα επιδόματα των τέκνων. Μπράβο. Και αν έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία τόσο ως προς την απορρόφηση, διότι είχε βγάλει και κάποια στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν υπάρχει προσέλευση αναμενόμενη από τους δικαιούχους, αν έχουμε κάτι νεότερο τόσο ως προς την ημερομηνία καταβολής τους και τόσο ως προς το πώς κυλάει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα για τα οικογενειακά επιδόματα, θέλω να θυμίσω ότι είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο αλλάζει το χάρτη των οικογενειακών επιδομάτων στην Ελλάδα τελείως. Γιατί μέχρι πρότινος δινόντουσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με γραφειοκρατία, με μη έλεγχο. Ο τρόπος με τον οποίο για πρώτη φορά επιβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση να πω, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εργασίας, όλη την κυβέρνηση και όλη την ελληνική κοινωνία, είναι ότι είναι ο μόνος δημοσιονομικός δείκτης που μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προσαρμογών αυξήθηκε. Θυμίζω ότι ήταν περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ τα οικογενειακά επιδόματα μέχρι πρότινος. Ο δείκτης αυτός πήγε στα 755 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια. Αλλάξανε δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο
είναι ότι γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο ηλεκτρονικό με την φορολογική δήλωση. Άρα δεν μπορεί κανένας πλέον να παρισφρήσει μέσα στη διαδικασία και να πάρει επίδομα που δεν του ανήκει. Και το δεύτερο επίσης σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στα δρόμενα της κοινωνικής διαδικασίας στη χώρα μας δίνεται επίδομα και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Δηλαδή εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γίνει μια συνολική αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής στα οικογενειακά επιδόματα και να στηρίξουμε και την οικογένεια με ένα παιδί και με δύο παιδιά. Τώρα, πράγματι, πολύ σωστά είπατε, το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε μια ανακοίνωση μετά τις 24 Ιουλίου που είπε ότι όσοι δεν έχουν κάνει το Α21, το συγκεκριμένο έντυπο, να τρέξουν να το κάνουν, γιατί διαπιστώσαμε ότι στην πρώτη καθάριση των δηλώσεων ο αριθμός που συμμετείχε και θα έπαιρνε το επίδομα ήταν ιδιαίτερα μικρός. 40.000. Αυτή ήταν η πρώτη δόση που καταβάλαμε, περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή στείλαμε ένα μήνυμα γιατί πολλοί κόσμος δεν ήξερε ότι μπορούσε να το επιβάλει. Έπιασε τόπο αυτή η κινητοποίηση από πλευράς κυβέρνησης και πράγματι τα στοιχεία τα οποία έχω μέχρι στιγμής είναι ότι το δεύτερο, η πρώτη δόση για, τη δεύτερη, για το δεύτερο αριθμό οικογενειακών επιδομάτων ετήσεων έφτασε τις 100.000. 14 Αυγούστου πληρώθηκε αυτό, 40 εκατομμύρια ευρώ. Και το τρίτο είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουν προσδιοριστεί, είναι 126.000 οικογένειες και είναι 44 εκατομμύρια ευρώ έτοιμα να καταβληθούν 4 Σεπτεμβρίου. Και εκκρεμεί μόνο ένα τελευταίο κύμα, το οποίο θα γίνει τον επόμενο μήνα του Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο μήνα. Ναι, ή τέλος Σεπτεμβρίου. Ανέβηκε πολύ ο αριθμός δηλαδή. Πάρα πολύ ο αριθμός. Ανέβηκε σημαντικά και είναι καλό γιατί τα λεφτά υπάρχουν. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια, ναι. Έχουν προσδιοριστεί στον προϋπολογισμό και πρέπει να τα πάρουν πραγματικά οι οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Να υπενθυμίσουμε πως χθες πριν περάσουμε στα των ταμείων, κόπηκε η δεύτερη σύνταξη για τους βουλευτές και αποφασίστηκε να μην υπάρξει και καμία εξαίρεση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή η απόφαση, κύριε Υπουργέ, για τη δεύτερη σύνταξη, ποιους αφορά όσον αφορά στο πολιτικό προσωπικό, ποιους, τους τωρινούς, τους προηγούμενους, τι. Τους μελλοντικούς. Να σας πω, πράγματι, χθες με μια τροπολογία που είχε καταθέσει εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, κάναμε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Η μία αφορά ακριβώς αυτές τις συντάξεις των βουλευτών, των υφιστάμενων όμως, όχι των καινούριων. Γιατί όχι των καινούριων, και να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Γιατί με τον τελευταίο νόμο του Μεσοπρόθεσμου, το 4093 του 2012, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο πέρυσι στη Βουλή, καταργήθηκαν για πάντα οι συντάξεις των βουλευτών. Δεν υπάρχουν πλέον συντάξεις βουλευτών για το πολιτικό προσωπικό της χώρας από την επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, με δεδομένο αυτό, αφορά το παρελθόν, η υφιστάμενη κατάσταση. Και η δεύτερη παρέμβαση που κάναμε ήταν γιατί διαπίστωσα ότι υπήρχαν κάποιες τρύπες, οι οποίες για μένα, όπως τουλάχιστον μπορώ να το δω και να το αξιολογήσω με την εμπειρία των 14 μηνών στο Υπουργείο, είναι ότι δυστυχώς έχουμε ένα πολυδέδαλο, κατακαιρματισμένο ασφαλιστικό σύστημα, γεμάτο λαβύρινθους, που στηρίζεται χρόνια πάνω σε ειδικές εξαιρέσεις και καθεστώτα. Μέσα από εκεί αναπαράχθηκαν φαινόμενα, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν εργαζόμενοι, παράδοξο θα ακουστεί για πρώτη φορά, οι οποίοι παρότι εργαζόντουσαν, δεν είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Γι' αυτό λοιπόν με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας κλείσαμε για πάντα αυτό το φαινόμενο και έτσι πλέον από την ψήφιση του νομοσχεδίου δεν θα υπάρχει εργαζόμενος στην Ελλάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Δυστυχώς υπήρχε και αυτό. Φτάνει βέβαια να δηλώνεται από τον εργοδότη του και να γνωρίζουμε ότι είναι εργαζόμενος, γιατί με βάση και τα στοιχεία αλλά και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, η αδήλωτη εργασία είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Όλο αυτό πάντως που καταγράφεται και περιγράφεται και εσείς και καταγράφεται γενικότερα και σε συνδυασμό και με το πολύ πολύ υψηλά ποσοστά της ανεργίας, κύριε Υπουργέ, δημιουργούν δύο τύπου ζητήματα. Την τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία, ένα. Δύο δις περίπου υπολογίζεται. Ναι. Και το δεύτερο είναι, σε σχέση με αυτά που είπατε νωρίτερα, ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί. Αν λοιπόν αυτά που είδαμε λέμε τώρα... Είδαμε και στο Ταμείο των Εμποροϋπαλλήλων πρόσφατα, έτσι. Το είδαμε και αυτό. Λέω λοιπόν, εάν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει μια συνολική παρέμβαση για μια ακόμη φορά στο ασφαλιστικό σύστημα, και δεύτερον, πώς σκοπεύετε να καλύψετε και τι θα γίνει με τις τεράστιες τρύπες που υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά για να έχετε και τον χρόνο να απαντήσετε και επί των δύο, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε εδώ με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, και μπαίνουμε σε πιο βαριά θέματα που λένε, όχι ότι τα προηγούμενα ήταν λιγότερο, αλλά υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό περιβάλλον, κύριε Υπουργέ, που δεν επιτρέπει αισιόδοξο να μου επιτρέψετε προβλέψεις. Διότι η ανεργία δεν φαίνεται ότι θα πέσει. Διότι δεν ξέρω πώς μπορείτε να καταπολεμήσετε την αδήλωτη εργασία με πολύ μικρές δυνάμεις ελέγχου και επιβολής. Και δεν ξέρω επίσης πού θα βρεθούν τα λεφτά στην ολοένα και διευρυνόμενη τρύπα για να καλυφθούν τα ταμεία. Και βέβαια και το ερώτημα είναι ότι έχετε προβεί σε μία σειρά αριθμίσεων σε ό,τι αφορά την ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το Σεπτέμβριο, που θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί με την Τρόικα, και αν υπάρχει θέμα για τις συντάξεις σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι. Κύριε Νικολαίδου, κύριε Λιρτζή, μου βάλετε θέματα τεράστια, τα οποία θέλουν αρκετό χρόνο. Εγώ επιγραμματικά θα απαντήσω ως εξής. Πράγματι, η αδήλωτη εργασία αποτελεί ένα μόνιμο πονοκέφαλο, όχι αυτού της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, διαχρονικά. Ναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι επιχειρηματίες, παρά τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρονται, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στη χώρα. Γι' αυτό πολλοί μου έδωσαν αυτό τον τίτλο ως υπουργού. Είμαι ο υπουργός που πράγματι και εγώ και η πολιτική ηγεσία συνολικά του Υπουργείου Εργασίας αποφασίσαμε να είμαστε εκείνοι που επιβάλαμε το μεγαλύτερο πρόστιμο που υπήρξε ποτέ για την καταπολέμηση της αδήλωτης. 10.449 ευρώ. Το άτομο. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε προς τα έξω και ο νόν νοήτο. Οι έλεγχοι θα γίνουν συνεχείς, είναι συνεχείς. Το πρόστιμο αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά όποιος επιχειρήσει από εδώ και πέρα να έχει αδήλωτο και ανασφάλιστο εργαζόμενο. Πιστεύω, το έχω πει και με δηλώσεις μου, ότι είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο το οποίο πλέον δεν συμφέρει κάποιον να έχει, είναι ασύμφορο να έχει κάποιος αδήλωτο εργαζόμενο. Το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. 10.500 ευρώ θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Κύριε Βρούτση, που σας διακόπτω, υπάρχει ωστόσο ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το ακούω διαχρονικά. Εγώ είμαι μιας άλλης σχολής. Εγώ πιστεύω ότι τα 600 περίπου άτομα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, είναι αρκετοί. Ακούστε το αυτό, είναι αρκετοί. Γιατί και με την Εργάνη απελευθερώσαμε με το ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Για να καλύψουν τις ανάγκες όλης της χώρας, κύριε Υπουργέ. Ακούστε με. Δεν μπορούμε σε κάθε επιχείρηση δίπλα να έχουμε ελεγκτή. Μακάρι να είχαμε και άλλες δυνατότητες προσλήψεων. Επειδή όμως αυτό δεν υπάρχει, πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να φτιάξει εκείνο το πλαίσιο δουλειάς και οργάνωσης του ΣΕΠΕ, έτσι ώστε να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό περισσότερο. Στοχευμένοι έλεγχοι. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε μπροστά στην αναμόρφωση, ανασύνταξη και αναβάθμιση του ΣΕΠΕ στα πρότυπα του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να γίνει μια υπηρεσία μάχης πραγματικής, η οποία θα κάνει στοχευμένους ελέγχους. Και αυτό το εργαλείο το έχουμε πλέον στα χέρια μας. Είναι η Εργάνη, η οποία συνεχώς δυναμώνεται και θα αποτελέσει το πυλώνα λειτουργίας του ΣΕΠΕ. Επειδή όμως θέλω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, γιατί είναι κρίσιμα. Ναι. Δεύτερον, για την τρύπα των ταμείων. Ποτέ δεν είπαμε ότι καλύφθηκαν τα ελλείμματα των ταμείων. Λειτουργούν και θα λειτουργούν με ελλείμματα. Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό να εξαλειφθεί. Σήμερα όμως που κουβεντιάζουμε, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του πρώτου επταμήνου των εισπράξεων και των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων και σας λέω ότι ενώ ο στόχος με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του προϋπολογισμού ήταν 58,3% απορρόφηση από τις κρατικές δαπάνες, έχουμε φτάσει στο 59%. Δηλαδή, είμαστε απόλυτα μέσα στους στόχους. Τρίτον, η ρύθμιση. Ναι. Η ρύθμιση, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, είναι η τελευταία ρύθμιση που υπάρχει. Πληρώσαμε το τίμημα των συνεχών εναλλαγών στις ρυθμίσεις. Το πλήρωσε η υγιής οικονομία. Λειτουργήσε ως αθέμητος ανταγωνισμός εναντίον των συνεπών επιχειρηματιών. Αυτή είναι η τελευταία ρύθμιση και μάλιστα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτω, μετά τις δύο παρεμβάσεις που κάναμε, δηλαδή την έλλειψη φορολογικής ενημερότητας και στείλτε την εγκύκλιο πάντως γιατί σε 12 δόσεις. Ναι. Στείλτε την εγκύκλιο αυτό για τη φορολογική. Μου επιτρέπετε, κύριε Βρούτση, μισό λεπτό, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές διαμαρτυρίες από πάρα πολύ κόσμο. Στείλτε αυτή την έρμη την εγκύκλιο για την μη ανάγκη ύπαρξης της φορολογικής ενημερότητας προκειμένου να μπει κάποιος στη ρύθμιση, διότι σε πάρα πολλά υποκαταστήματα το ΑΕ δεν τηρείται.
Σας άκουσα και προχθές που το είπα. Το λέω γιατί έχω συγκεκριμένες καταγγελίες. Ναι. Για να βγει εγκύκλιος, κύριε Λυριτζή, πρέπει να ψηφιστεί νόμος. Ναι. Ο νόμος ψηφίστηκε την Δευτέρα. Ναι. Την Τρίτη εστάλει εγκύκλιος. Ναι. Ήδη αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε, όλα τα υποκαταστήματα όλων των ασφαλιστικών ταμείων γνωρίζουν την εγκύκλιο. Ας είναι, εντάξει. Αυτό για να το μάθει και ο κόσμος. Ωραία, να το ακούσει ο κόσμος, να πάει. Άρα λοιπόν, με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, τα χρέη του 13 που τακτοποιήθηκαν σε 12 δόσεις και λειτουργεί σε όλα τα ταμεία και την απουσία φορολογικής ενημερότητας, είδαμε τον Αύγουστο μία μεγάλη αύξηση προσέλευσης επιχειρήσεων στη ρύθμιση. Η συνολική αποτίμηση της ρύθμισης θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Πάντως, μιας και μιλάτε για παρεμβάσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, αναμένουμε το Σεπτέμβριο από την πλευρά σας τη συγκρότηση της Επιτροπής για το νέο ασφαλιστικό. Θέλετε να μας πείτε πού θα εστιάσουν και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι ανάγκες, κατά την άποψή σας? Ναι, το έχω πει αρκετές φορές, να το πω άλλη μία φορά. Δεν σημαίνει ότι η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής θα επιφέρει αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, επαχθείς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δεδομένο ότι οι συντάξεις καταβάλλονται απρόσκοπτα και αυτές θα συνεχίζουν να καταβάλλονται. Είναι ανάγκη όμως να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή, γιατί ως υπουργός νιώθω την ανάγκη, λόγω του και εγώ δεν είμαι αιώνιος εδώ πέρα, να κάνω το καθήκον μου, δηλαδή να προετοιμάσω το Υπουργείο για αυτή τη θεσμοθετημένη μεγάλη δομική αλλαγή που θα γίνει στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας με τον ήδη υπάρχοντα νόμο, τον 3863 του 2010, και ο οποίος θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2015. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, φτιάχνω αυτή την Επιτροπή, η οποία θα ανακοινωθεί το 2ο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, η οποία Επιτροπή θα αναλάβει το καθήκον να προετοιμάσει όλο το σύστημα το ασφαλιστικό της χώρας για να έρθει ως υποδοχέας το θεσμικό πλαίσιο του νέου νόμου να κουμπώσει στο υφιστάμενο πλαίσιο. Γιατί είναι ανάγκη να κάνουμε αλλαγές με υπουργικές αποφάσεις, με εγκυκλίους, έτσι ώστε η θεσμοθετημένη διαδικασία να εφαρμοστεί από 1η-1η του 2015. Πάντως μέχρι σήμερα η εμπειρία του κόσμου, κύριε Υπουργέ, είναι κάθε φορά που ακούει για κάποια αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας να προετοιμάζεται για μειώσεις στις συντάξεις του. Πολύ ωραία, έχετε δίκιο. Κυρία Τριανταφύλου, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αλλά έρχονται στιγμές που κάνουμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές που δεν είναι επώδυνες, αντίθετα είναι θετικές. Σας θυμίζω ότι με τη μεγάλη συνταξιοδοτική αλλαγή που έγινε στη χώρα με τον ήλιο, που για πρώτη φορά από 1η Ιουνίου του 2013 έχετε στα χέρια σας τις εκδόσεις του Υπουργείου διαμέσου της ΙΔΙΚΑ, δεν υπάρχει πλέον μαϊμού σύνταξη. Κάναμε μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή στην Ελλάδα που εξαλείψαμε αυτό το νοσηρό φαινόμενο που το πληρώσαμε αρκετά δισεκατομμύρια. Αυτή είναι μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή ωφέλιμη. Και ηθικά και δημοσιονομικά. Και όπως μου αναφέρατε και το ταμείο για το οποίο αυτή τη στιγμή έχω στείλει επιθεωρητές. Ναι, αυτά είναι τα κατάλοιπα μιας εποχής που τελειώνει γιατί αρχίζει μια νέα εποχή. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες και επιχειρούμε μετά την ανάδειξη του προβλήματος, που δυστυχώς δεν μπορούσα να το κρύψω κάτω από το χαλί, είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα του κατακαιρματισμένου ασφαλιστικού συστήματος που συντηρούσε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα, να βρω και τη λύση. Είμαι λοιπόν στο τέλος μιας διαδικασίας που επεξεργαζόμαστε μια λύση που θα δώσει οριστική απάντηση στο πρόβλημα και του Ταμείου του Επικουρικού, του ΕΤΕΑ, το μεγάλο ταμείο το οποίο ενοποιήθηκε, αλλά και του ΤΑΠΙΤ, του Ταμείου των ΕΦΑΠΑΞ. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν την ανακοίνωση αυτής της λύσης. Κύριε Βρούτση, μου δώσατε μια πάσα σε ό,τι αφορά τα ΕΦΑΠΑΞ. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε ό,τι αφορά 70.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν βγει στη σύνταξη το 2012, για το αν θα πάρουν ΕΦΑΠΑΞ από το 2014 μειωμένο ή όχι, και ποιος θα είναι αυτός ο περίφημος μαθηματικός τύπος ο οποίος θα καθορίζει από εδώ και στο εξής το ΕΦΑΠΑΞ. Αλλά με ενδιαφέρει και το θέμα των 70.000 δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ ωραία. Πολύ συνοπτικά. Πρώτον, όταν ήρθα στο Υπουργείο, έκανα το αυτονόητο. Αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα ΕΦΑΠΑΞ και διαπίστωσα ότι οι καταβολές των ΕΦΑΠΑΞ ήταν 40, 50 και 60% παραπάνω από αυτό που αντιστοιχούσαν. Αυτό οδήγησε στον εκτροχιασμό πολλών πραγμάτων στη χώρα μας. Διότι καλύτερα να είμαστε, όπως αποδεικνύεται σήμερα, χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι. Δεύτερον, ο μαθηματικός τύπος και για τις επικουρικές συντάξεις και για το ΕΦΑΠΑΞ διασφαλίζει ορισμένα πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ότι δεν θα ξαναυπάρξουν ελλείμματα. Και δεύτερον,
πολύ σημαντικό. Ότι οι επόμενες γενναίες θα πάρουν και εφάπαξ και επικουρική σύνταξη, διότι με τον τρόπο που πηγαίναμε δεν θα έπαιρναν οι επόμενες γενιές των εργαζομένων ούτε εφάπαξ ούτε επικουρική σύνταξη, γιατί θα τα έτρωγε η σημερινή γενιά, το έτρωγε, καταλαβαίνετε, θα τα σπαταλούσε. Αν όμως, θα τα εισέπλατε η σημερινή γενιά. Αν καλά κατάλαβα πάντως, κύριε Υπουργέ, αυτό που σχεδιάζεται είναι το εφάπαξ θα είναι 50 ή και περισσότερο στο 100% μειωμένο σε σχέση με αυτό που έπαιρναν μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι. Μη βιαζόμαστε, κύριε Λυριτζή. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει τώρα είναι ένα δίκαιο σύστημα με μαθηματικό τύπο, αδιάβλητο, που κανένας υπουργός δεν θα βαράει την πιστωτική κάρτα και θα δίνει παραπάνω εφάπαξ και παραπάνω επικουρικές συντάξεις για να είναι αρεστό σε κάποια ομάδα συνταξιούχων. Αυτά τελειώσαμε. Εμείς διασφαλίζουμε για τις επόμενες γενιές σύνταξη και επικουρική και εφάπαξ. Ο μαθηματικός τύπος θα λειτουργήσει από 1η-1η του 2015 για το... για τις επικουρικές και από 1η-1η του 2014 για τα εφάπαξ. Εδώ είμαστε και θα τα συζητάμε. Όλα μπροστά μας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.